Μέσα στο 2016 αναμένεται να παραδοθεί το έργο της διάνοιξης της οδού Κανακάρη στην Πάτρα. Μένουμε στο αισιόδοξο ότι είμαστε στη τελευταία φάση της κατασκευής του έργου και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση αυτή η οδός να λειτουργήσει και να έχει με ένα ευχάριστο αποτέλεσμα ανακούφιση του κυκλοφοριακού. Πρόκειται για ένα έργο που θα βοηθήσει την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αχαϊκής πρωτεύουσας. Είναι πολύ αναμενόμενη η ολοκλήρωση εδώ και χρόνια και ήταν ένα αίτημα δεκαετιών. Τουλάχιστον η δική μας παράταξη, όταν συζητάγαμε για το κυκλοφοριακό, κάθε φορά έθετε σαν ζήτημα το ζήτημα της διάνοιξης Κανακάρη. Έχουμε κι εμείς ελπίδες ότι θα δώσει μια ανάσα στο κυκλοφοριακό της πόλης μας. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα τελειώσουν οι συνεργασίες με τις λιγότερες δυνατές αδυναμίες και να αναπλαστεί και η περιοχή που αναπλάθεται στο Καβουκάκι και στη Γούβα, η οποία θα γίνει μια ωραία περιοχή. Θα είναι χώρος δηλαδή που μπορεί κανείς να ζει καλά και να τον επισκέπτεται ο κόσμος. Και ταυτόχρονα θα δώσει μια ανάσα, ξαναλέω, στο κυκλοφοριακό, που είναι ένα πρόβλημα για το κέντρο της Πάτρας, αξεπέραστο για δεκαετίες, που πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, να αρχίσει το πρόβλημα αυτό να μπαίνει σε μια διαδικασία ελάφρυνσης του κυκλοφοριακού φόρτου. Η Δημοτική Αρχή έχει ήδη μελέτες για την αναδρόμηση της οδού και από ό,τι φαίνεται η οδός Κανακάρη θα μετατραπεί σε έξοδο των οχημάτων από το κέντρο της πόλης. Και η επαναχάραξη της Κορίνθου, η αντιδρόμησή της, και η διάνοιξη Κανακάρη μαζί με την ολοκλήρωση της μίνι περιμετρικής έχουμε σοβαρές ελπίδες ότι θα δώσει μια ανάσα στο έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη μας. Θα προσφέρει και ένα ακόμα πεζοδρόμο στην πόλη, να δούμε ζωνός. Νομίζω ότι αυτό που είναι κυρίαρχο στη δική μας την άποψη είναι να τελειώσει το έργο, να μπει σε λειτουργία συνολικά ο σχεδιασμός ο κυκλοφοριακός. Και από εκεί και πέρα εμείς είμαστε της αντίληψης ότι το κέντρο πρέπει να πεζοδρομηθεί. Αλλά πρέπει να πάρουμε πάντα υπόψη μας ότι η πόλη πρέπει να παραμείνει ζωντανή, να έχει εμπορικά καταστήματα, να έχει επαγγελματικούς χώρους, να έχει επιστημονικούς φορείς. Δεν μπορεί το κέντρο να είναι ταχείας κυκλοφορίας η οδή. Πρέπει το κέντρο να είναι ζωντανό στους περιπατητές, στους ποδηλάτες και ταυτόχρονα να είναι κέντρο το οποίο θα εξυπηρετεί και τη στοιχειώδη κοινωνική και οικονομική ζωή που κάθε κέντρο των πόλεων έχει.